Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε σε άλλο ένα Euroball. Είμαστε οι Underdogs by God Game Experts και για άλλη μια εβδομάδα θα μιλήσουμε για την αγαπημένη μας Euroleague. Όπως πάντα, δεξιά μου, αθέατος, κατά κόσμον Γιάννης Αγγελαρίου. Και αριστερά μου, Ζαν, κατά κόσμον Γιάννης Κριτσοτάκης. Φυσικά δεν ξεχνάμε τον Βίτονα, ο οποίος είναι πίσω από τα κουμπάκια της κονσόλας και σκηνοθεσία όλου αυτού του πράγματος. Και αν υπάρχει μια αγωνιστική, ναι, στην οποία, ένα leg μάλλον αγωνιστική, στην οποία ο Βίτονας είπε ότι το NBA και η Ευρώπη ήρθαν κοντά, έτσι, είναι αυτή. Αναστέναξαν τα καλάθια, είπες. Πραγματικά οι άμυνες δεν εμφανίστηκαν στο πρώτο leg της 24ης αγωνιστικής. Είχαμε δύο, όχι, δηλαδή είχαμε δύο κατοστάρες, ενώ NBA-κές κατοστάρες. Δύο διπλές κατοστάρες. Δηλαδή και, οι δύο βάλανε 100 ναι, plus ναι, 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 ναι. Και είχαμε και τον Ολυμπιακό να βάζει 100 plus επίσης. Ναι, ναι, ναι. Σε μια ομάδα στην οποία είναι η μόνη ομάδα στην οποία σκοράρει εύκολα, η Άλμπα. Θα έλεγε κανείς πώς γίνεται, αλλά ότι είναι περίεργο. Θα μπορούσε να πει κάθε εβδομάδα με αυτή ο Ολυμπιακός. Θα είχε την καλύτερη πίστη στην Ευρωλίγα. Λοιπόν, Γιάννη μου, είχαμε μια μεγάλη είδηση. Από εκεί να ξεκινήσουμε βασικά. Φαντάζομαι όλοι μιλάνε γι' αυτό αυτή τη στιγμή στο ελληνικό έτσι, μπάσκετ. Ναι. Την κίνηση του Ολυμπιακού. Την αναγκαία κίνηση του Ολυμπιακού. Ναι, το και όπως αποδείχθηκε ακόμα πιο αναγκαία γιατί έλειπε και ο Πετρούσεφ στο συγκεκριμένο μάτς. Και ήταν λοιπόν είναι ο Moses Wright, ένας, ναι, ένας ψηλός αθλητικός, δηλαδή, δυναμίτης, αυτό που λέγαμε εμείς από την αρχή της χρονιάς ότι χρειάζεται η front line του Ολυμπιακού. Είχαμε αναφέρει κάποια ονόματα την προηγούμενη εβδομάδα, δεν τον πετύχαμε τον Moses Wright. Και νομίζω ότι ήταν δύσκολο να το πετύχουμε. Δηλαδή το πέρασμά του από την Τουρκία και όλα ήταν πάρα πολύ σύντομο. Είχε ακουστεί και τον Παναθηναϊκό και όχι και τον Ολυμπιακό. Απλά ο Ολυμπιακός τον είχε πιο πολύ ανάγκη, υποθέτω. Mm-hmm. Και τον έκλεισε. Τον έκλεισε μέχρι το 25. Δηλαδή για θα μείνει χρόνο. Και του χρόνου. Ναι. Τώρα βέβαια με επιστρέψουν όλοι. Δεν ξέρω αν χωράμε τώρα όλοι εκεί. Θα έχει μάλλον το ρόλο του Μπλακ, ρε παιδί μου. Όταν το μπάτσο του πάει θα πέσει. Και ο Πετρούσεφ τι θα έχει. Τα τρία λεπτά. Στο τέσσερα, φίλε, τα πάμε αυτά. Δηλαδή. Ναι. Για εκεί τον πήραμε. Αλλά έπαιξε καλύτερα στο πέντε. Έπαιξε, ναι. Αισθάνομαι ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί. Θα το βρούμε όμως. Ναι, βρούμε. Ναι. Και ο Λουκ Σίγμα που τις δύο αγωνιστικές έχει κάνει όργια. Καλά, εντάξει, μην υπερβάλλουμε. Με τη Ρεάλ τι, μια χαρά. Εντάξει, ναι, στη Μοντρεάλ. Και χτες εντάξει, τώρα με την άλλη δεν χρειάστηκε. Έκανε ναι. Και μια τάπα με τον Αγκώνα εκεί στο. στον πιτσιρικά των Ιταλών. Ριμ Προτέκτορ λοιπόν ο Λουκ. Στον πιτσιρικά των Ιταλών. Πραγματικά πρέπει να ήταν Σπανιόλο. Η πιο εντυπωσιακή τάπα του Σίγμα. Ο Σπανιόλο ή προσωπικά. Ο Σπανιόλο ήταν. Ναι, ναι, ναι. Που είναι πολύ χαμηλά και την πετάει και έρχεται Σίγμα και την κόβει εδώ με πύχη. Ναι, ναι. Που δεν πάει να κάνει διακόψιμο πρόσφατα τουλάχιστον. Μπορεί όταν παίζει με τίποτα παιδιά νηπιαγωγή. Anyway. Λοιπόν, Γιάννη μου, okay, είναι, από ό,τι καταλαβαίνω και εσύ αυτό το οποίο πιστεύεις είναι ότι η αντίπαλος Άλμπα Βερολίνου δεν είναι κριτήριο τώρα για να κρίνεις καταστάσεις και παίχτες. Εντάξει, ο παίχτης ξεκίνησε χτες λίγο μουδιασμένα, θα πω. Mm-hmm. Δεν φάνηκε. Λογικότερα και εσύ. Και μετά μόλις ξέφυγε, ρε παιδί μου, διαφορά και χαλάρωσαν όλοι και τα λοιπά, πήρε την μπάλα και όποτε του δώσαν την ευκαιρία, κάρφωσε. Δηλαδή, μόνο highlights. Νομίζω έκανε μόνο καρφώματα. Mm. Δηλαδή, άντε να βάλε και ένα hook, αλλά νομίζω καρφώματα, τάπες και τα λοιπά. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν είναι θετικό, αλλά θέλω να πω ότι ήταν η Άλμπα. Ναι. Αυτό. Ας παίξουμε με τη Φενέρ. Κατάλαβε. Δηλαδή, ας παίξουμε με μια ομάδα που έχει ψηλούς, να δούμε πώς θα πάει. Ναι. Να έρθουν και οι υπόλοιποι, να δούμε πώς θα προσαρμοστεί σε λιγότερο χρόνο. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν σαν να μοίρασε τα ημίχρονα. Mm-hmm. Δηλαδή, έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο Σίγμα όλο. Και στο δεύτερο, ο Moses Wright, όλο mm-hmm. από τη στιγμή που μπήκε. Δεν ξαναβγήκε καθόλου. Ο ένας είχε 25 λεπτά, ο Wright, και ο Σίγμα είχε 15. Αυτό, δηλαδή έπαιξε σχεδόν και σε όλο τον πρώτο. Και συμπληρώνουν ακριβώς τα λεπτά τους. Αυτό. Δηλαδή έπαιξε. Είναι 24 και 18 ο Wright, 15 και 42 ο Σίγμα. Αυτό, ο Σίγμα έπαιξε σχεδόν όλο το πρώτο, ναι. Όσο έπαιξε το έπαιξε σε ρί. Ναι, ναι. Και μετά έρθει ο Moses Wright και το έπαιξε σε ρί. Κοίτα, εντάξει τώρα, ο Wright, έπαιξε σε αυτό το παιχνίδι έχοντας μία προπόνηση ουσιαστικά από ό,τι κατάλαβα. Έτσι. Εντάξει, ήταν τυχερός, θα πω. Ήταν τυχερός επειδή έπαιζε με την Άλμπα. Αυτό. Ήταν τυχερός. Τώρα εντάξει, όπως και θες να το πεις, ότι έλειπε και ο Πετρούσεφ, οπότε είχε πάρα πολύ χρόνο να αποδώσει. Ή, του πήρε λίγο χρόνο να προσαρμοστεί λίγο στο παιχνίδι. Αλλά όταν προσαρμόστηκε, και εντάξει, βρήκε και τους διαδρόμους προφανώς με την αντίπαλη άμυνα. Και από ένα σημείο και μετά, δηλαδή η διαφορά όλο ανέβαινε και η άμυνα του Ολυμπιακού. Το είχε βρει πλέον.
και έκανε, έκλεβε μπάλες, δημιουργούσε προϋποθέσεις transition. Έκανε 13, λάθη, 13 κλεψίματα Ολυμπιακός. Αυτό. Δηλαδή από τα 13 αυτά κλεψίματα δεν έχω το στατιστικό, αλλά πιστεύω ότι πάνω από τα. Συντριπτικά πάνω από τα μισά. Δηλαδή πιστεύω ένα 60-70-75% ήταν καλάθια ή τρίποντα κάναν ή καρφώματα. Δηλαδή πρέπει να πήρε τη διαφορά από αυτούς τους πόντους, παραπάνω από τη διαφορά θα πήρε. Εντάξει. Ο Ράιτ τελείωσε το παιχνίδι με 15 πόντους, με 7 στα 9 δίποντα. 5 rebound, 2 assist, 2 κλεψίματα, ένα λάθος και 4 blocks. 4 blocks. Ως λάτρες των αριθμών, βέβαια, δεν μπορούμε να μην πούμε ότι σαν ντεμπούτο είναι ένα εξαιρετικό ντεμπούτο. Επικό. Στατιστικής άποψης. PIR δηλαδή 23. Και στο iTest. PIR 23. Στο iTest εγώ θα πω ότι αυτόν τον παίχτη τον ζητάει, το χρειάζεται ο Ολυμπιακός εδώ και καιρό. Φυσικά υπάρχουν ο Φάλκι Μιλουτίνοφ, αλλά... Το να υπάρχει ένα σίγμα. Εντάξει, ναι. Και το να υπάρχει ένας change of pace παίχτης, ρε παιδί μου, που να κάνει διαφορετικά, έχει διαφορετικά skills, ναι. Βοηθάει, θα πω. Τώρα, μου λες εσύ τώρα πού θα βρει χρόνο, είναι ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Έτσι. Καλά, τώρα στην αρχή θα βρει. Καλά, ναι. Αλλά μιλάμε όταν θα επιστρέψουν όλοι. Υπάρχει σίγουρα... ένα θετικό νέο για το Φάλ, ότι θα γυρίσει λίγο νωρίτερα, ίσως. Αυτό. Ναι. Που αυτός με Φάλ μαζί και Πετρούσεφ Μπαλαντέρ. Εντάξει, είναι μια frontline, ρε παιδί μου. Σοβαρή. Και πιο ευέλικτη, θα πω. Πιο πολυσχηδής, έτσι, σαν επιλογές. Λοιπόν, όσον αφορά το skill set του, να κάνουμε ένα έτσι mini scouting report. Έτσι, είναι ένας παίκτης ο οποίος, όπως είδατε όλοι, φαντάζομαι, τελειώνει πάρα πολύ δυνατά τις φάσεις. Ακόμα και στα pick and roll που έπαιζε, δηλαδή, αυτό είναι θέλει να κάνει, να πάει δυνατά στο καλάθι και να τελειώσει. Δεν είναι τόσο τεχνικός να πεις θα τελειώσω με τελειώματα έτσι. Φινετσάτα τόσο πολύ, όσο δυναμικά. Ναι. Μα νομίζω ότι έχει και ανάγκη αυτό ο Ολυμπιακός. Ναι, έχει παίξει με φινέτσα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, ναι. Ο Μιλουτίνοφ είναι τέτοιος, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή... Νομίζω ότι με το Ράιτ το θέμα θα είναι η άμυνα αυτό. Σε πιο έμπειρους παίχτες. Δεν είναι τόσο μεγάλο κορμί. Είναι 2-6. Εντάξει, περιστροφές πες ότι είναι αθλητικός και μπορεί να το ψιλοκαλύψει. Αλλά επίσης να πούμε ότι είναι και το πρώτο match. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές και στο NFL, σιγά σιγά θα έχουν tape on you στην Ευρωλίγκα. Θα έχουν δηλαδή scouting για εσένα. Οπότε μετά δεν γίνεται να έχεις μόνο θετικά, θα έχεις και αδυναμίες και οι ομάδες της Ευρωλίγκας, ειδικά οι καλές, θα χτυπήσουν στις αδυναμίες. Σίγουρα. Και εκεί θα είναι το θέμα. Γι' αυτό είπα ότι ήταν τυχερός. Τον ευνόησε το γεγονός ότι ήταν η Άλμπα, η οποία σαν ομάδα έχει μια αφέλεια. Δεν θα πάει η Άλμπα τώρα να πει αυτός ο ψηλός είναι κακός εκεί, πάμε να κάνουμε αυτό το play. Θα πάει να παίξουμε. Είσαι πολύ γλυκός. Δεν είσαι αυστηρός καθόλου. Σαν ομάδα αφέλει. Αφελής ομάδα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κακή, γιατί έχει κερδίσει, μπορεί να σε βρει τη μέρα και να σε κερδίσει. Δεν είναι κακή, αλλά για τον μπάσκετ που παίζεται στην Ευρωλίγκα δεν είναι μπάσκετ υψηλών θέσεων. Ναι, οκ. Λοιπόν, ο Ράιτ, ο οποίος είπε ότι τελειώνει καλά τις φάσεις, έχει και ένα ψηλό σουτάκι. Θα μπορεί να το. Μπορεί δοκίμαζε. Υπό περίπτωση να δουλέψει το σουτάκι. Έχει δοκιμάσει και στην Τουρκία, δηλαδή έχει ένα 25%, αν θυμάμαι καλά. Στην Κίνα είχε 0%. Λοιπόν, ο Ράιτ ξεκίνησε τη χρονιά στην Κίνα φέτος. Σωστά. Όπου έπαιζε τα τελευταία άλλα 2 χρόνια, νομίζω. Σωστά. Δεν είχε κάνει πολλά πράγματα όσον αφορά τα νούμερα του. Εντάξει, τώρα βέβαια η Κίνα είναι και ένα πρωτάθλημα των κοντών περισσότερο. Οπότε δεν θα το θεωρήσω κριτήριο. Αλλά έβαζε η καλύτερη του χρονιά ήταν νομίζω φέτος που ξεκίνησε με 15 πόντους. Που εντάξει, 15 πόντους, αλλά το πρωτάθλημα στην Κίνα είναι και χαμηλής δυναμικότητας. Δηλαδή 15 πόντοι μπορεί να είναι η μισή, ξέρω εγώ, στην Ευρώπη. Βέβαια στην Τουρκία όταν ήρθε. Αυτό. Ήρθε με σπασμένα φρένα στη Μερκεζεφέντη. Σπασμένα φρένα. Ομάδα η οποία έχει κατευθείαν σύνδεση με την Ευρωλίγκα, συνέχεια βγάζει παίκτες. Έτσι, δηλαδή κάθε χρόνο. Και ο Ρογκαβόπουλος. Και ο Τούρν όμως ήταν από εκεί. Και ο Τούρν και ο Πόιντγκαρτ που πήγε πέρσι για λίγο στην Μπασκόνια, ο Αμερικανός, και αυτός από τη Μερκεζεφέντη ήταν συμπαίκτης του, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Ναι, και είχε 26 πόντους με 8 rebound. Τι λες τώρα. Και 1,4 block. Δηλαδή. 26-8. Ήρθε dominant. Wow. Αλλά τον... μόνο σε 5 παιχνίδια, έτσι. Σε 5 παιχνίδια. Δεν είναι ένα μεγάλο δείγμα γραφής. Όπως και να έχει ένα παίκτη ο οποίος φαίνεται ότι έχει σωστό mentality από αυτά τα οποία έχω ακούσει για εκείνον. Ότι δουλεύει, έτσι. Είδες μια ομάδα που σίγουρα θα τον δουλέψει πολύ. Όχι, και είναι ευκαιρία του αυτή η ομάδα να πει ότι το ψάχνω για να δω τι μπορώ να κάνω στο μπάσκετ γενικότερα και να βγάλω λεφτά. Και αν πάει καλά με τον Ολυμπιακό, θα βγάλει λεφτά. Σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, οπότε εντάξει, χαιρετίζουμε τον ντεμπούτο του. Κατά μια πισινή λέγοντας ότι. Okay, ήταν... Μόνο αδύνατο του σημείο θα πω οι βολές. Ναι.
Δηλαδή, χτες είχε μία στη μία, αλλά στην Μερκεζεφέντη είχε 69,7%-70%. Όχι χάλια, αλλά εντάξει. Όχι και κατά. Μωρέ, εντάξει, αλλά κάνει φάουλ. Έχει μάθει τώρα στον Ολυμπιακό. Στην Κίνα είχε 45. Που... Ναι, ναι. Με περισσότερες προσπάθειες. Ναι, είχε λίγο παραπάνω. Όχι, βασικά είχαν τις ίδιες προσπάθειες ακριβώς. Δηλαδή... 33 προσπάθειες στη Μερκεζεφέντη και 33 προσπάθειες στη Ζανξή. Okay. 15 στη μία στη Ζανξή, 23 στη Μερκεζεφέντη. Okay. Θέλω να πω ότι ας πούμε ότι είναι. Ξέρουμε πού να δουλέψει. High 60s. Ναι. Και 70s, εκεί λέω 70s να πούμε σαν μέσο όρο. Μωρέ, δεν ψηλώ τώρα. Ναι, αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου ότι ας ξεκινήσουμε ότι σου λέω ξανά. Οι ομάδες της Ευρωλίγκας μπορούν να δουν μια δυναμία, να προτιμήσουν αντί για το κάρφωμα παρεμβολές. Mm-hmm. Ναι, οκ, okay, σίγουρα. Αυτό θέλω να πω ότι αυτά μικρά πράγματα η Άλμπα δεν τα κάνει. Η Άλμπα θα σε αφήσει να καρφώσει και θα πάει να σου βάλει τρίποντο μετά και θα πάει να παίξουμε έτσι. Μια άλλη ομάδα που είναι τακτικά το βλέπει αλλιώς, δηλαδή η Ζαλγίρις του Τρινκέρι. Η Βαλένθια, θα τη βρει η Βαλένθια, Ζαλγίρις. Ξέρω εγώ ποιες άλλες ομάδες. Καλά, δεν συζητάω για Μπαρτσελόνα τώρα. Mm-hmm. Που βέβαια έπαιξε, δεν θα έχει Μπαρτσελόνα. Τι του μένει, του μένει Βαλένθια και τελειώνει με Ισπανία. Ναι. Οι Τούρκικες, ειδικά η Φενέρ. Εκεί θα είναι αλλιώς τα πράγματα. Δηλαδή, κατάλαβες, θα πρέπει να μας δείξει και πώς αντιδρά όταν ο αντίπαλος δεν έχει απλά σκάουτινγκ για σένα. Έχει συγκεκριμένο πλάνο για να είσαι off. Okay. Εκτός παιχνιδιού. Πάντως, αυτό που λέγαμε και πριν είναι ότι τώρα πλέον ο Ολυμπιακός με τόσους πολλούς ψηλούς που έχει μαζέψει, ιδανικά όταν είναι υγιής προφανώς, έχει την πολυτέλεια να ξεκουράζει οι παίκτες, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν έχει. Έτσι. Στους ψηλούς, ειδικά, αν ναι. έχει. Δηλαδή, τώρα, εγώ πιστεύω ότι Φάλκι και Μιλουτίνοφ δεν νομίζω ότι πρέπει να ξαναπαίξουν στην ελληνικό πρωτάθλημα μέχρι τα playoff. Υπάρχει λόγος. Να πεις να πάρεις κάνα δεκάλεπτο, τέταρτο για να βρεις λίγο ρυθμό όταν γυρίζουν. Ναι, μα ναι, μα δεν υπάρχει λόγο να παίξει άλλο. Σωστά. Και ο τέτοιο, και ο Τανούλη, ρε φίλε. Και ο τέτοιο. Και τον έχει. Και ο Μπρασδίκη, που έκανε μεγάλη εμφάνιση επίση. Καλά, και φάουλ πάλι. Καλά, εννοείται αυτό, δεν συζητάμε. Αλλά θέλω να πω ότι. Εντάξει, δεν θέλω να πω τώρα. Ο Μπρασδίκη, προφανώ από το παιδί, μπορεί να προσαρμοστεί και να είναι ένα συγκεκριμένο. Μπορεί του χρόνου να είναι ακριβώς. Ο Κάναν, ο οποίο, by the way, δεν τον αναφέραμε, αλλά. Θα τον πούμε και για τον ρεκόρ καριέρα. 9 στα 14 τρίποντα. Τι λέμε τώρα. Που παίρνει και αυτό μία κάμψη. Έγιναν και τα καταπληκτικά έτσι, γραφικά σχόλια στον τύπο τον ελληνικό με Ισαΐα και Μωυσή, ο Ολυμπιακός. Στη γη της επαγγελίας. Ναι, τέλος πάντων, οκ. Okay, πολύ παλαιά διαθήκη. Θέλω να πω, αλλά ταιριάζει. Ναι, όπως και να έχει, πάντως φαίνεται τι ομάδα είναι η Άλμπα και τι αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός από το γεγονός ότι δηλαδή, ακόμα και ο Μπρασδέκης βρήκε τρόπο να παίξει το παιχνίδι του. Mm-hmm. Που άλλες ομάδες. Mm-hmm. Δεν τον αφήνουν να το κάνει, ενώ η Άλμπα τον άφησε. Οπότε θέλω να πω, ωραία, είναι καλό να έρθει να πάρει τα πάνω του. Δεν είναι αυτή η δύσκολη ομάδα που θα αντιμετωπίσει. Είμαι σίγουρος ότι το ξέρει και αυτός. Οπότε καλό ντεμπούτο και ο Ολυμπιακός ήθελε αυτή τη νίκη οπωσδήποτε, γιατί έχει μέχρι τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες έχει μια τριάδα αγώνων που νομίζω πρέπει να τα πάρει και τα τρία. Mm-hmm. Δηλαδή και τη Βαλένθια και την Μπάγκερν που μένει και την Άλμπα που το κέρδισε το μάτς. Και μετά τη διακοπή, η οποία όμως κρατάει αρκετά, κρατάει κανένα 20ήμερο και θα είναι και η περίοδος του αφιερώματος. Ξέρεις τώρα πώς θα πάει για μας αυτό. Και μετά έχει Ζαλγκύρης, έχει Ερυθρό, σε αυτά τα παιχνίδια που του μένουνε. Mm-hmm. Οπότε αυτά είναι κάποιες νίκες που τώρα αυτή τη στιγμή μαζί με τη Ρεάλ είναι μια εξάδα αγώνων στις οποίες το 4 ή 5 στα 6 είναι... Must. Ναι, ναι. Αν θέλει να διεκδικήσει. Με αυτή του την νίκη, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην 7η, στο 13-11. Πέρασε τη Μακάμπη. Ουσιαστικά ισοβαθμία με τη Μακάμπη. Αλλά... Την έχει 2-0. Ναι, έχει την ισοβαθμία. Ο Ολυμπιακός την επόμενη εβδομάδα έπαιξε ένα μάτς στη Μαδρίτη. Πρέπει να το αναφέρουμε. Το οποίο. Εντάξει, okay. Δεν νομίζω ότι περίμενε κανένας ότι ο Ολυμπιακός θα το παλέψει. Και ειδικά μετά το πρώτο ημίχρονο, πιστεύω ότι όλοι λέγανε. Όλοι πήγαν για μπύρες. Να κρατήσουμε τα μπόσικα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά και πάλι ο Ολυμπιακός όμως. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου, θα πω. Όπως έκανε και με τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ. Από εκεί που δεν περίμενε, λοιπόν, θεωρώ ότι έχει τελειώσει το μάτς, πάλι τσούκου 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 κατάφερε να γίνει στο τέλος του παιχνιδιού μέσα στο διεκδίκηση. Κοίτα, θα πω ότι και η Ρεάλ. Εντάξει, πίστεψε ότι τελείωσε και μετά βρέθηκε προαπρόπτου στο τέλος να παλεύει, αλλά χεζόνια το καθάρισε στο τέλος. Ναι, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τέλος πάντων στην Ευρωλίγκα και ειδικά όταν παίζει με τον Ολυμπιακό,
Γιατί ο Ολυμπιακός το έχει δείξει αυτό, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας ότι είναι μια ομάδα στην οποία, η οποία δεν μπορείς να είσαι ήσυχος. Δηλαδή θα πρέπει να παίξεις μέχρι το τέλος και να σιγουρέψεις ότι θα κερδίσεις. Γιατί ο Μπαρτζόκας θα κάνει τα adjustments. Και παίζει αυτή την άμυνα, ρε παιδί μου. Ο Ολυμπιακός παίζει άμυνα. Γι' αυτό είχαν πει και την προηγούμενη φορά και δεν ξέρω τι αντιδράσεις υπήρξαν γι' αυτό. Αλλά ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία κανείς δεν θα θέλει να τη βρει μπροστά του στα playoffs. Mm-hmm. Γιατί είναι ομάδα η οποία παίζει άμυνα και είναι σκληρή. Δεν είναι ομάδα που θα μπει μέσα να πάει να παίξουν μπασκετάκι. Θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για dogfight. Mm-hmm. Και αυτές οι ομάδες είναι καλύτερες στα playoffs σε μια σειρά αγώνων με τον ίδιο αντίπαλο που θα προσαρμοστείς από πάω στη Βαλένθια σήμερα, στην Bayern αύριο, που η Bayern έχει έρθει από νίκη και είναι φορμαρισμένη και μπα μου βάλει 100. Και είναι λίγο διαφορετικά. Mm-hmm. Και νομίζω ότι φαίνεται και σε αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι ποτέ ήσυχος, δεν μπορείς να το παρατήσεις ποτέ. Πρέπει να είσαι σοβαρός μέχρι το τέλος για να πάρεις τη νίκη. Okay. Okay. Πάντα έχεις να πεις κάτι άλλο, μόνο για τον Παπα-Νικολάου τον Κώστα που έκανε από τα καλύτερα καριέρας. Ναι, παιχνίδια της καριέρας. Έτσι, και μιλάμε τώρα για ένα μάτσο στο οποίο μπαίνουμε και επειδή το βλέπω, ξέρω εγώ, και με παρέα, με φίλους μου και τα λοιπά, λέμε, βλέπουμε τον Κώστα στην αρχή, άρε Κώστα, πάρε λίγο τα πάνω σου και σαν να μας άκουσε ο Κώστας και είπε, όχι, θα πάρω τα πάνω μου. Θα τα βάλω όλα. 6-9 τρίποντα έβαλε. Όλα θα τα βάλω. Μετά την εμφάνιση στο ΆΚΑ που θα γίνει στο τελευταίο δεκάλεπτο που έπαιζε πεντάρι. Και τραυμάτισε και το Μιλουτίνοφ. Δηλαδή ναι, ήταν... έχει μια σειρά, δηλαδή είχε χτυπήσει κατά λάθος τον Πίτερς στο προηγούμενο μάτς, στην Πασχονία. Έρχεται με την. Αυτή χτυπάει τον Μιλουτίνοφ, τον Παναθηναϊκό. Χτυπάει, δεν τον χτύπησε επίτηδες ο άνθρωπος, αλλά τέλος πάντων ήταν μπλεγμένος. Βρέθηκε στη φάση. Μπροστά του. Αναμίχθηκε στη φάση, ήταν πρωταγωνιστής. Δεν είναι και καλός στα σουτ φέτος. 65% στις βολές έχει φέτος στην Ευρωλίγκα. Δεν είναι η χρονιά του, ομολογουμένως. Αλλά εκεί πέρα είπε θα παίξω σαν αρχηγός και το έκανε. Mm-hmm. Σε αυτό το μάτς στον Ολυμπιακό, οι πρωταγωνιστές του αγώνα με την Άλμπα δεν ήταν στο μάτς με τη... δεν ήρθαν στο παιχνίδι. Mm-hmm. Δηλαδή ο Κάναν δεν έπαιξε με τη Ρεάλ. Ο Μπρασδέικης ο Σιπαρών με τη Ρεάλ. Mm-hmm. Ο καλά, ο Μόζες δεν ήταν καν ο Ράιτ. Ο Γκος. Ο Γκος είναι καλός. Ο Γκος όποτε παίρνει χρόνο θα είναι... Θα και ο Γουόκαπ δεν είναι καλός. Δηλαδή ο Γουόκαπ είναι... By the way, με τη Real δεν έπαιξε ο Γκος, sorry. Με τη Real δεν έπαιξε ο Γκος, αυτό ήταν καλός όμως με την Άλμπα. Πολύ καλός. Αλλά και με τον Παναθηναϊκό ήταν καλός. Αν δεν είχαν γίνει το Λιάβ και ήταν ο Μοιραίος, δηλαδή θα ήταν πολύ καλός. Ο Γουόκαπ νομίζω επίσης ότι περνάει μία περίοδο που είναι down. Καλά, είναι ένα παραδεταμένο ντεφρομάρισμα, θα έλεγα. Γιατί υπήρχαν μάτς στα οποία έκανε τουλάχιστον assist. Ναι. Έκανε κλεψίματα. Τώρα είναι μια περίοδος στην οποία είναι στο μάτς. Ο αντίπαλός του δεν περνάει καλά. Στη Μαδρίτη έκανε, ξέρω, είχε 5 rebound, 5 assist, 4 κλεψίματα. Δηλαδή η παρουσία του ήταν πολύπλευρη πάλι. Αλλά το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να βάζει τα σούτ. Δηλαδή χρειάζεται από τον ναι. Από τον playmaker. Από το μπέχτη τον ηγέτη σου να βάλει τα σούτ. Από τον playmaker σου. Ναι. Τέλος πάντων, πολύ μιλήσαμε για τον Ολυμπιακό. Πάμε Πανάθα, η οποία την πρώτη εβδομάδα δεν είχε καλή. Δεν είχε καλό βράδυ. Ήταν λίγο άτυχο. Τη χτύπησε ο Ναν και η ισορροπία. Φάνηκε και πόσο σημαντικό είναι ο Ναν εκεί σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί όσο ήταν ο Ναν μέσα, που ήταν και καλό, δηλαδή τον ευνοεί. Και η Μακάμπι είναι μια ομάδα η οποία παίζει με αφέλεια. Αφέλεια. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει κι αλλιώς η Μακάμπι. Αφήνει γιατί... χώρους. Αφήνει χώρους και γενικά παίζει γρήγορα η Μακάμπι. Θέλει αυτό να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι δεν έχει στην πλάτη τις αγώνες. Mm-hmm. Οπότε σου λέει πάμε γρήγορα. Αυτός είναι ο τρόπος. Το δέχομαι σαν σκεπτικό να το κάνουν έτσι. Και είναι μια ομάδα η οποία σου επιτρέπει να κάνεις και νούμερα απέναντί της. Mm-hmm. Αλλά θα κάνει και αυτή απέναντί σου. Μπράβο. Και από τη στιγμή που έφυγε το σκοράρισμα του Νάνα από τη μέση, όσο και αν προσπαθούσε ο φιλότιμος Καλαϊτζάκης. Ο οποίος ήταν ο MVP του Παναθηναϊκού, δεν ήταν στο PIR, αλλά σίγουρα μες στο παιχνίδι. Ποιος το περίμενε τώρα αυτό, ένα από δύο παιχνίδια. Εγώ ρε φίλε, τι θα πω, ότι οι προπονητές οι ξένοι καλοί στην Ελλάδα, πέρα από τις επιτυχίες που έχουν φέρει με τις ομάδες κτλ., έχουν φτιάξει και παίχτες. Mm-hmm. Και ίσως είναι μια ευκαιρία ο Αταμάν, ο οποίος είναι ένας. Ο καθένας έχει το προπονητικό στυλ που του αρέσει, αλλά δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι είναι ένας καλός προπονητής. Και είναι ένας προπονητής ο οποίος. Θα βάλει μέσα τον οποιονδήποτε παίχτη και θα του δώσει ελεύθερο. Θα του πει παίξε μπάσκετ. Mm-hmm, mm-hmm. Ο Καλατζάκης λοιπόν είναι φορμαρισμένος, το απέδειξε και στο πρωτάθλημα που ήταν πολύ καλός επίσης. Και μπορεί να είναι ένας παίχτης ο οποίος από όλη αυτή τη διαδικασία θα κερδίσει το ελληνικό μπάσκετ. Ένα παίχτη σαν τον Καλατζάκη, ο οποίος είναι ένας παίχτης που αν γίνει 3D,
Καλά. Είναι πολύ δεν ήταν 3, ήταν μόνο δίτου ο καιρό. Ακριβώ. Αν γίνει το μάτς 3-3. Έβαλε και τα τρίποντα. Έβαλε 3 τρίποντα. Τα έβαλε. Όχι, ήταν βασικά σε κάποια φάση λέγαμε. Επειδή το βλέπαμε και αυτό ήταν παράλληλα τα μάτς. Δηλαδή το ελείωνε το ένα και έβλεπε στο Ολυμπιακό. Λέγαμε δώστε την μπάλα στον Καλαϊτζάκη που είναι ο μόνο καυτό. Γιατί οποιοδήποτε άλλο, δηλαδή ακόμα και ο Γκριγκόνη, δεν έκανε καλέ προσπάθειε. Όχι. Ναι. Και ο Νάντρε, παιδί μου, ξεκίνησε άσχημα το παιχνίδι. Τα χτύπησε και. Δεν μπορούσε να το γυρίσει γιατί πολλές φορές το έχει ξαναγίνει. Ναι, ισχύει, αυτό. Ισχύει. Και τα βάζει στο τέλος. Σωστά. Σε αυτό το μάτς δηλαδή ήταν πόσο, 4 στα 14 σούτ. Αυτό, 4 στα 14. Δεν πήγε καλά. Δεν ήταν κάτι. Αλλά σίγουρα έλειψε πάρα πολύ στο. Γιατί ο Νάν έχει και αυτό το οποίο βγήκε στατιστικά πλέον ότι είναι ο τρίτος καλύτερος στην Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τους άλλους δύο τώρα γιατί το διάβασα. Από τη μέση απόσταση. Από μέση απόσταση, mid-range. Το οποίο είναι ένα skill. Που θεωρώ ότι είναι εκλείπει πλέον. Το σύγχρονο μπάσκετ. Εκλείπει. Στην Ευρώπη δεν εκλείπει τόσο πολύ. Δηλαδή, αν είσαι mid-range καλός, είσαι superstar στην Ευρώπη. Mm-hmm. Στην Αμερική δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ. Αλλά στην Ευρώπη είναι μεγάλο asset. Εγώ αυτό το βρήκα το τέτοιο που λες. Για πες. Λοιπόν, το έχω εδώ πέρα κάνει. Έχω βρει το screenshot. Νούμερο 1 στην Ευρώπη σε πόντους αναγώνα από το mid-range είναι ο Kevin Panther. Okay. Με 4,6 πόντους. Και 53% εντός παιδιάς. Δεύτερος είναι ο Mike James με 4,4. Με 45%. Τρεις Αμερικανοί δηλαδή. Ναι, με 45%. Τέταρτος ο Howard δεν μπαίνει mid-range. Τρίτος είναι ο Nan με 3,8 πόντους με 44%. Τέταρτος είναι ο Wade Baldwin που είναι με, και αυτός με 3,8 αλλά 37%. Τέταρτος Αμερικανός. Ναι. Και στην τέταρτη θέση, ουσιαστικά πέμπτη θέση, ο Μπολμάρο, ο Αργεντίνος της Μπάγερν. Με 3,4 και. Ναι, δεν βάζουμε τρίποντα εμείς, οι Μπολμάρες. Στο τελευταίο, θα μπούμε για το μάτς αυτό, βάλαμε την τρίποντα. Τα έβαλε, ναι. Τα βάλαν όλοι βασικά. Μετά από εκεί και πέρα. Μη Ευρωπαίοι πάντως θα πω. Ναι. Σε αυτές τις θέσεις. Ο Λορέντζο Μπράουν είναι επόμενος, 3,2 στο 36% χαμηλό. Ναι. Και μετά εντάξει, γελάω. Τιμωθέη Λουβαλού Καμπαρό. Ο αγαπημένος σου! Με 3 πόντους. Καλά. Δεν ξέρω αν έπαιξε καν χτες. 43% λέει. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ καλό και το DLC αυτό. Ναι, αλλά δεν ξέρω γιατί για την Βιλερμπάν. Συνεχίζει τη δεκάδα. PJ Dozier με 54% με 3 πόντους μέσω όρο. Μάρκους Χάουαρντ με 3 πόντους μέσω όρο στα 43%. Και τελευταίος ο Ιταλιάνος, ο Σπανιόλος. Έλα ρε Σπανιόλο, με 2,8 με 40%. Μπράβο, και ο Καμπαρό Ευρωπαίος. Καμπαρό, ναι. Λοιπόν, οπότε ουσιαστικά αυτό έχει ο Νάν, ότι είναι πολύ efficient από το mid-range. Μπορεί, έχει το χειρισμό της μπάλας ώστε να μπορεί να περάσει το στενό μαρκάρισμα ή το screen. Στο pick and roll και θα τη βρει τη λύση. Και φαίνεται κιόλας, ρε παιδί μου, ότι ο άνθρωπος, δηλαδή όταν εκτελεί, φαίνεται ότι αισθάνεται άνετα, το έχει. Mm-hmm. Δεν είναι ένα σουτ το οποίο γίνεται επειδή βρέθηκα εδώ μόνος μου. Το θέλει. Mm-hmm. Και πραγματικά οι ελληνικές ομάδες θα έπρεπε να κοιτάνε. Δηλαδή, αν μπορείς να βρεις παίχτη ο οποίος στο mid-range είναι καλός, γιατί έχουμε και άλλα παραδείγματα που στο mid-range είναι πολύ καλή και σκοτώνουν, βλέπε Κόντι Μίλλερ, Μακιντάιρ, θα πούμε και για αυτά. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το skill στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό. Yeah. Γιατί είναι έτσι οι άμυνες, που αυτός ο χώρος είναι ο χώρος στον οποίο αν είσαι efficient, μπορείς να παίρνεις πόντους. Είναι πολύ σημαντικό. Yeah, κατά τα άλλα, δεν μπορούσε να σταματήσει κανείς. Βέβαια, η Μακάμπη ήταν πολύ πλευρή. Το Baldwin, το σκοράρισμα. Αλλά η τετράδα Μπράουν, Baldwin, Colson, ο Μπράουν, ο οποίος ήταν να μην παίξει και τελικά έπαιξε. Και πιστεύω ότι αποτέλεσε και την ειδοποιώ διαφορά. Μας την είπανε κιόλας. Καλά, δεν προλάβαμε. Η είδηση βγήκε μετά, μόλις είχαμε τελειώσει. Δηλαδή, εγώ πήγα σπίτι και είδα ότι ο Μπράουν παίζει. Ναι, ναι, ναι. Δεν είχε βγει ως τότε. Και ο Νίμπο πολύ καλός. Για άλλη μια φορά παίρνει τον Παναθηναϊκό. Καλά, ο Νίμπο. Ο Νίμπο είναι πολύ καλός γενικά. 14-12 τώρα, εντάξει. Και με επίδειξη αθλητικών προσόντων σε κάθε αγώνα, έτσι. Έκανε και τώρα στο τελευταίο μάτς με τη Ρεάλ, έκανε ένα κάρφωμα αλλιούπ στη μούρη του Πουαριέ, ναι, ναι, που έσκασε κάτω, ναι, καλά, και δεν του δώσαν τίποτα. Πες να είναι το χάλε της αγωνιστικής αυτό. Ναι, και δεν δώσαν τίποτα, διότι ναι, εντάξει, ναι, ναι. Okay, ήταν. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και για τον Γκριγκόνης υπάρχουν έτσι λίγο. Δεν ξέρω, δεν αρέσει πολύ ο Γκριγκόνης γενικά. Έχουμε comments δηλαδή. Δεν αρέσει ο Γκριγκόνης. Για κάποιο λόγο δεν αρέσει, δεν τους κάνει. Δεν ξέρω. Απ' την άλλη, υπάρχει μεγάλο φόλουμ για τον Χουάντσο, ο οποίος νομίζουν ότι αξίζει να παίρνει, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια πόσα παίρνει και να παίζει μόνο άμυνα ουσιαστικά. Γιατί αυτό κάνει πλέον ο Χουάντσο τον Παναγό. Και αυτό το συζητάμε κιόλας.
Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι κλειδώνει και βάζει και χειροπέδες στους αντιπάλους. Ναι, ναι. Γιατί τον Κόλσον μάρκαρε και δεν είδα να του βάζει χειροπέδες του Κόλσον ο Χουάντσον. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, εντάξει, ο καθένας, δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί κάποιος να έχει δει τη φετινή χρονιά του Γκριγκόνης και να λέει ότι δεν μου κάνει ο Γκριγκόνης τον Παναθηναϊκό, που είναι τώρα η κόλλα. Δηλαδή, αυτός και ο Γκραντ. Και είναι πολύ σταθεροί και οι δύο αυτοί. Δηλαδή. Αυτό, και ο Μίτογλου είναι πολύ. Αυτοί, αυτοί οι τρεις. Και ο Μίτογλου. Αυτή είναι πιο σταθερή παίκτη του Παναθηναϊκού. Ναι. Θα έλεγα. Αλλά το συγκεκριμένο μάτς, εντάξει, του κάτσαν και αυτά. Προσπάθησε πάντως και η διαφορά θα πω ότι είναι και πλασματική. Δηλαδή, 15 πόντι δεν είναι η διαφορά που αντιπροσωπεύει την εικόνα του αγώνα. Mm-hmm. Δηλαδή, ήταν πολύ πιο κοντά το σκορ. Απλά στο τέλος, μια κακή επιλογή, έφυγε η Μακάμπη, ένα τρίποντο. Κατάλαβες, κάτι φάουλ για να τους στείλουμε στις βολές, δεν βάλαμε εμείς. Πάντως, ναι, το πόσο κλάτς είναι ο Ναν σε συνδυασμό και που έχει σαν συνέπεια ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλό στο fourth quarter γενικά. Σωστά. Είχε τεράστια επίδραση στο fourth quarter της αναμέτρησης στην Σερβία. Γιατί όσο έλεξε, 28-16 τελείωσε το παιχνίδι. Δηλαδή, εντάξει. Τεράστια διαφορά προφανώς κάνει η απώλεια του Κέντρικ. Θα παίξει αυτή τη βδομάδα. Σήμερα παίζει με διάβασα ότι ο Αγκούνας είναι καλά. Οκ, μια χαρά. Και ότι. Ναι, και τώρα είναι και Αρμάνι. Αρμάνι είναι πονηρό μάτσο αυτό. Και η Αρμάνι έρχεται από μεγάλη νίκη. Πάμε να δούμε από τι μεγάλη θα κάνει. Μεγάλη νίκη. Ναι, πάμε για να δούμε τι θα κάνει. Η Αρμάνι κέρδισε την Μπαρτσελώνα σε ένα μάτσο το οποίο γενικά είχε τον έλεγχο. Mm-hmm. Δεν ήταν, αυτή καθόρισε το ρυθμό του αγώνα. Ναι. Εντάξει, τώρα δούμε, όταν μιλάμε τώρα για παιχνίδι της Αρμάνι με την Μπαρτσελώνα, άμα πεις ότι θα πάει στο ρυθμό της Αρμάνι, θα πάει χαμηλά στο σκορ και πήγε. Ισχύει. Με Σαβόν Σίλτς. Επιστροφή. Και Μύρο της έπαιξε. Και... Δεν έπαιξε. Όχι, δεν έπαιξε. Θα παίξει αυτή τη βδομάδα. Θα παίξει αυτή τη βδομάδα. Okay. Και να δούμε. Θα είναι ειδοποιός διαφορά. Έλειψε τόσο πολύ γιατί η Αρμάνι σαν να... Ο Μαγκρούντερ έκανε καλή εμφάνιση. Ο νεοφερμένος Ρόντι Μαγκρούντερ. Ο βετεράνος. Ο βετεράνος Ρόντι Μαγκρούντερ, ο οποίος εντάξει δεν ήταν καλός στο τρίποντο, αλλά έβαλε 11 ποντάκια. Έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει στη θέση του point guard, στην οποία η Αρμάνι έχει θέμα. Κοίτα, τον θέλουν λίγο να είναι... Αν και δεν είναι. Ναι, τον θέλουν σίγουρα να είναι πιο αξιόπιστος στο spot up αυτή για να κάνουν κάτι. Οπωσδήποτε. Και δεν ήταν. Δηλαδή όχι. Πήρε προσπάθειες. Δεν πήγε καλά αυτό. Δεν είναι το δεύτερο μάτς. Ναι, να εντάξει. Αλλά σε αυτή την ομάδα, επειδή θέλει την μπάλα στα χέρια του και ο Νέπιερ και ο Σίλτς. Ο Μαγκρούντερ είναι μέσα. Ναι, ο Μαγκρούντερ είναι στο NBA όποτε ήταν αποδοτικός, ήταν επειδή είχε την μπάλα στα χέρια του. Ναι. Γιατί αυτό το παιχνίδι του. Δηλαδή είναι έτσι ένας. Είναι ένας oversight point guard να το πω. Δηλαδή, που δεν είναι. Δεν παίζει σαν point guard. Ένα διάρρη. Θέλει την μπάλα στα χέρια του. Undersized διάρρη. Αυτό undersized διάρρη, oversight point guard. Ναι. Αυτό είναι κάτι ενδιάμεσο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά και στο NBA νομίζω το έχουμε ξαναπεί ότι έπαιζε καλά όταν έλειπαν όλοι οι υπόλοιποι στην ομάδα. Ναι, του, και ήταν πάντα εκεί, ρε παιδί μου, και θα βάζει 15 ποντάκια. Ναι, ναι, ισχύει. Δηλαδή, και έγραφε και νομεράκια. Και τώρα... να πούμε ότι η Αρμάνι έχει και το Μαοντολό. Ο οποίο πάλι. Παίζει, δεν παίζει, επανέρχεται, έπαιξε λίγο τώρα. Μπορεί σε άλλο μάτς να βάλει 25. Τρίκι παίξει στην Ευρώπη, ξέρω. Μπορεί να βάλει 25, έτσι από το πουθενά και να πει: ου, τι έγινε. Πάντως το ρόστερ της φαίνεται να γεμίζει της Αρμάνι. Και με την επιστροφή και του Μίροτιτς, κάτσε να δούμε πώς θα τέτοιο. Γιατί λέγαμε για τις ομάδες οι οποίες μπορούν να κάνουν ένα push στο τέλος και να διεκδικήσουν το play-in tournament. Με μια πλήρη ομάδα, ίσως η Αρμάνι να είναι μια από αυτές. Υπάρχει θεματάκι στη Βαρκελόνη και έχει όνομα του επώνυμου ο Ρίκι Ρούμπιο. Ο οποίος, ναι! Ο οποίος ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από το NBA. Σωστά. Και καπάκι εμφανίστηκε στην Καταλωνία με φόρμα Μπαρτσελώνα και προπονήσεις. Αυτό είπε, θα κάνω προπόνηση. Ναι, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, γύρισε και είπε και ο Γκριμά ότι λέει θα τον βοηθήσουμε και μπορεί να μας βοηθήσει και εκείνος. Ναι, θα δούμε, γιατί το θέμα του Ρούμπιο δεν ήταν αγωνιστικό, ήταν ψυχολογικό. Mm-hmm. Οπότε να δούμε πώς... Εντάξει, η Βαρκελόνη είναι η γενέτειρά του. Καλά, ναι. Στην Πανταλώνα... Στα 15 του ξέκανε, ρε, στην Πανταλώνα ξεκίνησε, δηλαδή... Κοίτα, εμένα η απορία μου είναι... Πού θα χωρέσει. Καλά. Θα μπορούσε να χωρέσει από την άποψη ότι ο Γιωκουμπάιτς δεν παίζει καλά. Και θα μπορούσε να πάρει τη θέση του στο rotation πιθανώς. Και του Μπριζουέλα, μπαμπά, καλά, Μπριζουέλα τώρα, ναι, σαφώς. Αλλά
Όχι, η ερώτηση που η απορία με εμένα είναι εξής. Ο Ρουμπιό έχει πει επανειλημμένος πλέον ότι έχει θέματα με την ψυχική του υγεία. Έτσι. Ναι. Αυτά τα θέματα είναι απόρρια της έλλειψης ρόλου και χρόνου και σημασίας στο παιχνίδι, στο NBA που ήτανε. Και ας πούμε του λείπει να είναι λίγο στο επίκεντρο, λίγο ο Στάρ ο οποίος ήταν, ξέρω εγώ, όταν έφυγε, πριν φύγε το NBA. Δεν καταλαβαίνω. Είναι κάποιο θέμα αυτοπεποίθησης. Δηλαδή, τι παίζει ακριβώς. Γιατί αν πεις, ρε παιδί μου, ότι έχεις κάποιο θέμα με τους αγωνιστικούς ρυθμούς, το να είσαι, ξέρω εγώ, στο κάτω το μικροσκόπιο κτλ. Το να έρθετε στην Μπαρτσελώνα θα είναι εντελώς στο μικροσκόπιο, θα είναι εντελώς στο επίκεντρο. Με το που θα μπει στο γήπεδο θα τον κοιτάνε όλοι. Δηλαδή είναι λίγο μπερδεύομαι. Αλλά νομίζω ότι η πίεση, η περιραίουσα πίεση είναι το πρόβλημα στο NBA. Δηλαδή... Ποια περιραίουσα πίεση, ποιος ασχολείται. Δηλαδή σε... όχι, ποιος ασχολείται. Ποιος ασχολείται μέσα και podcast και. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ποιος ασχολείται με το Ρίκι Ρούμπιο. Δηλαδή, κανείς δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις από το Ρίκι Ρούμπιο. Όλοι ξέρουν ότι ο Ρίκι Ρούμπιο θα σου δώσει. Θα κάνει τις ωραίες ασίστ του, θα κάνει κανένα κλειψιματάκι, δεν θα του πάρει την μπάλα όταν θα την κατεβάζει. Λίγα πράγματα περιμένουν όλοι το Ρίκι Ρούμπιο. Δηλαδή, εντάξει, να σου πω κάτι. Προφανώς ο καθένας το βιώνει πολύ ωραία και δηλαδή μπορεί να ήθελε, ξέρεις, να γυρίσει εκεί αμέρι. Δηλαδή. Να του κάνει καλό αυτό. Δηλαδή το να είσαι τώρα και στην Αμερική, όσο χρόνια και να μένεις, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Δηλαδή και ο Αμπρίνες, ας πούμε, αντιμετώπισε πρόβλημα. Ναι. Που πέρασε και αυτός από το NBA, πήγε στην Οκλαχώμα, αν δεν κάνω mm-hmm. λάθος. Καλά, η Οκλαχώμα είναι και χειρότερη. Βέβαια, θα μου πει Cleveland, Οκλαχώμα. Δεν είναι και οι πόλεις που ξέρεις. Όχι. Και ο Ρούμπιο, δηλαδή, πήγε και από Μινεσότα, πέρασε. Mm-hmm. Και είχε και διάφορες πόλεις που. Αλλά θέλω να πω ότι σε κάποια φάση γυρνάς πίσω και λες, εδώ νιώθω οικεία, η ίδια γλώσσα, τις συνήθειές μου. Mm-hmm. Ακόμα και να έχεις πίεση. Τη διαχειρίζεσαι διαφορετικά γιατί είναι ο χώρος σου. Είναι αυτό. Και είναι και. Είσαι συνηθισμένος σε αυτό. Θα μιλάς και μόνο τη γλώσσα σου να μιλάς και να έχεις τις συνήθειές σου. Θα πάω να φάω την παέγια μου στην παραλία της Μπαρσελονέτα, ξέρω εγώ. Μπορεί να έχει θετική επίδραση από το να τρως στο Οχάιο, στο. Κατάλαβες. Ναι, στο καλύτερο ρεστοράν του Οχάιο. Στο ντάινερ, ξέρω εγώ. Οτιδήποτε. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του ανθρώπου. Σίγουρα πάντως το ότι γυρνάει στον. Γιατί είναι μικρός. Δηλαδή δεν είναι παίχτης για να σταματάει. Πόσο είναι 33, την καριέρα του. Πόσο είναι. Σου πω, αμέσως, 33, 34, 32. Κάπου εκεί. Τέλος πάντων, είναι πάντως, θα πω ότι πέραν του Λαπροβίτολα, που εντάξει, βάση... Είναι 33. Ούτε καν ακόμα. Ναι, βάση αξίας, μόνο Λαπροβίτολα παίζει, επειδή μου ότι θα ήταν πάνω θα από εκείνον στο depth chart. Έτσι. Όχι, ο Κουμπάιτς δεν κάνει καλή χρονιά. Καλά, ο Μπριζουέλα δεν είναι παίκτη, νομίζω, αυτού του επίπεδου αυτού. Καλά, τώρα παίζει τώρα. Αν δεν έρθει ο Ρούμπιο, κοσάλετα στην Ευρωλίγκα. Θα βρει σίγουρα ρόλο. Ναι, ναι, ναι. Απλά δεν θα παίζει με το Σετοράνς και πούμε μαζί, θα παίζει με το Λαπροβίτολα. Ναι. Και θα έχει αυτό την μπάλα και ο Λαπροβίτολα θα κάνει τα δικά του. Πάντως, σε αυτό το match στο Μιλάνο, ο Βέσελη επέστρεψε. Εξακολουθεί. Μετά, εντάξει, νομίζω είχε κάνει μια κυλίτσα έτσι και τρεις εβδομάδες. Φυσικά είχε παίξει λίγο καλύτερα ο Χερνανγκόμες ναι, και ναι. Του είχαν δώσει λίγο ρόλο παραπάνω. Είχαν όργια σε αυτό το μάτι. Ήταν ο μοναδικός βασικά που κράτησε ναι. το Λάβαρο ψηλά. Πόσο έκανε, 28. 28, 4 rebound, 2 κλεψίματα. Εντάξει. Μόνο 29. Ήταν πολύ καλός. και από κοντά Τζαμπάρι που κι αυτός έκανε μια καλή εμφάνιση σε σχέση με. Την προηγούμενη που είχε κανένα δυο μάτς τα οποία δεν ήταν πολύ καλό. Το αναφέραμε κιόλας. Ναι, ναι, σωστά. Και ο Γουίλι διψήφιος και κατά τα άλλα τίποτα. Ναι, ναι. Τίποτα. Εντάξει, δεν είναι και οι ομάδες οι οποίες θα τρέξεις να πατήσεις το League Pass να δεις Armani Barcelona. Ναι. Οπότε ήταν ένα μάτς το οποίο πήγε πολύ στην τακτική και πολύ στη δύναμη και... Δεν ήταν εθελκτικό ο μπάσκετ, αλλά η Αρμάνη κέρδισε, πήρε το ζητούμενο και λέω ότι μπορεί να είναι. Δηλαδή, αυτοί και οι ΕΦΕΣ οι μόνες που μπορούν να κάνουν ένα σπριντ. Βέβαια, η Αρμάνη πόσο έχει, 10 νίκες. Όχι, προλαβαίνει, άνετα. Ναι, προλαβαίνει. Αυτή πιστεύω ότι μπορεί και να είναι. Θα μπορούσε να μπει μέσα στο play-in. Θα μπορούσε να κάνει το σπριντ και να μπει στο play-in. Τώρα, ποιος θα βγει έξω δεν ξέρω, αλλά. Είναι μια ομάδα που θα το διεκδικήσει, πιστεύω. Ωραία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο match τη προηγούμενη εβδομάδα και να το συνδέσουμε και με αυτή τη εβδομάδα. Ήταν το ντέρμπι στο Ισπανικό ανάμεσα σε Μπασκόνια και Βαλένθια. Η Βαλένθια επέβαλε το ρυθμό της σε αυτό το παιχνίδι. Ξεκάθαρα. Τους πέρασε χειροπέδες και μετά πήγε η Μπασκόνια στο Μόναχο
και έβγαλε το άκτιν. Δεν είχε χειροπέδες εκεί. Και έβγαλε το άκτιν. Και παράλληλα η Βαλένθια είναι επόμενη, και η επόμενη, είπαμε, ναι, αντίπαλος του Ολυμπιακού. Θα της λείπει ο Μπράντον Ντέιβις, όπως ακούγεται. Όχι, θα της λείπει. Δεν είναι το σοβαρό τελικά, γιατί είχε ακουστεί ότι μπορεί να λείπει κανένα δίμηνο, τρίμηνο. Ένα οστικό είδημα, είπαν. Αλλά τελικά δεν είναι τόσο σοβαρό. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ναι, τι είδες, εγώ αυτό το μάτς είδα μόνο τα highlights, δεν έχω τρομερή εικόνα. Και εγώ δεν μπορούσα το δω full, αλλά λίγο μετά είδα το condensed game και να πούμε ότι η επόμενη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός είναι στο Μόναχο. Την άλλη εβδομάδα παίζει στη Βαλένθια. Α, okay. Δηλαδή 1η Φλεβάρη παίζουμε στη Μπάγερ. Οπότε, α, μάλιστα. Okay. Σαν Ολυμπιακός. Ναι, λάθος μου. Λάθος μου. Και, η επόμενη όμως, η τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή είναι με Βαλένθια. Mm-hmm. Αλλά συνδέεται πάλι με την Μπασκόνια. Μπράβο, ναι. Εντάξει, κοίτα, αυτό που είπες ακριβώς είναι το προηγούμενο παιχνίδι, από αυτά που είδα και εγώ. Δηλαδή, μία Μπασκόνια η οποία αυτό που θέλει να κάνει, να φτάσει τους 80 πόντους, να τους περάσει δηλαδή και να πάει πάνω κάτω, δεν κατάφερε να το κάνει σε καμία περίπτωση. Και απορώ γιατί η Βαλένθια δεν κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, από την αρχή της χρονιάς, όποτε έχει καταφέρει να βάλει αυτό το ρυθμό στο παιχνίδι, ναι, 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 και αυτή είναι πιο αποδοτική και οι αντίπαλοι δυσκολεύονται πάρα πολύ, γιατί είναι μια αρκετά σκληρή ομάδα όταν αποφασίσει να παίξει με αυτόν τον τρόπο, και καταφέρνει και παίρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύω ότι αν δεν το έχω δει στο στατιστικό, αλλά πιστεύω ότι στις νίκες της φέτος η άμυνα έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και όχι η επίθεσή της. Στη συντριπτική πλειοψηφία θυμάμαι μόνο να μάθω, νομίζω, με την Bayern μέσα εκεί που το πήγε πάλι η Bayern στο τέλος και το κερδίσανε στο. Ναι. Πήγε στην επίθεση. Ναι, ναι. Κατά τα άλλα, σε όλα τα υπόλοιπα μάτς που έχει καταφέρει να κερδίσει είτε εντός είτε εκτός έδρας, είναι η άμυνα που το έχει. Παίξτε άμυνα. Και είναι βάση παικτών δηλαδή. Τσούκου, τσούκου. Δηλαδή, αυτή η τριπλέτα του Τζελέγε, του Ίγκλις και του Μπράντον Ντέιβις δουλεύει και φυσικά Chris Jones. Και ο. Α, δεν έπαιξε βέβαια σε αυτό το match, αλλά έχουν και άλλον ένα ψηλό. Μούσα. Τέλος πάντων, έναν κι αυτός έτσι αθλητικός. Δεν θυμάμαι το όνομά του, μην πω. Κοίτα, εδώ πέρα τώρα υπάρχει και η παρουσία του Justin Anderson. Ο Justin Anderson, τον οποίο τον είχαμε αναφέρει. Εντάξει, ναι. Τον είχαμε πει τι παίχτης είναι κτλ. Ο οποίος σου έχει δώσει εκεί στο 3. Ο αδερφός του Kyle Anderson. Ναι. Της Μινεσότα. Και της εθνικής Κίνας. Ναι, και πέρασμα. Και πέρασμα από το NBA εκείνος. Και G League πολύ. Ναι. Πιο πολύ G League, ναι, από τέτοιο. Αλλά είναι και αυτός ποιότητα. Δηλαδή underrated. Και underrated athlete θα πω εγώ. Δηλαδή ένας, το βλέπεις και λες αυτός είναι λίγο. Εντάξει, δεν είναι και πολύ αθλητικός. Φαίνεται λίγο ξύλινος. Ναι, ναι. Δεν είναι. Όχι, έχει και τα hops, έχει και τα δύναμη. Ναι, ναι. Στην G League ήταν scorer. Εντάξει, ο Πάγκος δεν συνεχίζει και νομίζω. Δεν έπαιξε. Όχι, έπαιξε ελάχιστα. Ναι, έπαιξε 12 λεπτά. Σαν να μην έπαιξε. Ναι, στο προηγούμενο match. Γενικά. Τον περιμένουν να βρει ρυθμό, λέγει. Δεν ξέρω κι αν ήταν τελικά αυτό που θέλανε ο Πάγκος. Δηλαδή, έχοντας τον Τζάρετ Χάρπερ που είναι ένας Πάγκος αλλιώς. Έχοντας τον Chris Jones που είναι ένας Πάγκος αλλιώς. Δηλαδή, ναι, δεν, ναι, είναι ότι πήρανε ένα ψηλό guard να τους αλλάξει λίγο τρόπο παιχνιδιού. Είναι ο ίδιος παίχτης. Δεν συνδυάζονται καν μεταξύ τους. Ωραία, πες ο Chris Jones με τον Πάγκος, κάπως μπορεί να συνεργαστούν γιατί ο Chris Jones μπορεί να παίξει δύο. Mm-hmm. Ο Τζάρετ Χάρπερ δεν μπορεί να παίξει δύο. Πρέπει να έχει την μπάλα στα χέρια του. Ναι, ναι. Ο Πάγκος πρέπει να έχει την μπάλα στα χέρια του. Αν την έχει ο ένας, δεν την έχει ο άλλος. Δεν μπορούμε να παίξουμε έτσι. Λέτε. Γιατί υπάρχει και ο Ρόμπερτσον, ο οποίος πρέπει να βρει χρόνο. Έχουν μαζέψει πάρα πολλούς ξένους. Πάρα πολλούς. Δηλαδή είναι ο Ολυμπιακός σε γκάρτζ. Πολύ ξένοι, ρε παιδί μου. Δηλαδή. Από πού είναι το πιο. Ένα, δύο, τρει, τέσσερι, πέντε, έξι, εφτά. Και οχτώ, το Γιώβιτς. Εννιά, δέκα παίχτες έχουν. Ναι, έχουν και, δέκα ξένους. Και το Γιώβιτς αγκάρτζ. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή όλοι αυτοί που λέμε είναι ασώδια με κλήσεις. Το θέλω την μπάλα στα χέρια μου. Ναι, ναι. Εκεί υπάρχει μια ανισορροπία γιατί στου ψηλού τα έχουν βρει. Δηλαδή ο Τζέλεγε στο 3 και ο Άντερσον. Μια χαρά. 3-4 δηλαδή. Mm-hmm. Στο 5 και ο Ίγκλις και ο Ντέιβις. Άλλο σκύλσε το ένας, άλλο ο άλλος. Δεν είναι τελείως διαφορετικά, αλλά ο Ντέιβις βγαίνει πιο πολύ προς τα έξω. Ο Ίγκλις μπορεί να πάει πιο πολύ προς τα μέσα. Και νομίζω παίζουν και καλά μαζί. Και ακόμα και μαζί. Παίζουν και μαζί. Και ακόμα και μαζί. Δηλαδή και το έχουν βρει. Δεν μπορούν με τα guards, γιατί έχουν και τον Νόιβερς που μπορεί να μπει μέσα και να είναι ένα ρεντάρι που βγαίνει έξω και σουτάρει τύπου πλάι, α πούμε. Αλλά στους κοντούς δεν μπορείς να βρεις λύση έτσι. Κάποιος δηλαδή θα είναι δυσαρεστημένος. Ναι. Τον Chris Jones δεν τον βγάζεις. Οπότε κάποιος από τους υπόλοιπους θα είναι δυσαρεστημένος. Ο Γιώβιτς δεν έχει πρόβλημα
Είμαι playmaker, έλα, δεν με νοιάζει. Ναι, ναι, ναι. Βγάλε τους δύο. Οπότε Ρόμπερτσον, Χάρπερ, Πάγκος, παλεύουμε ποιος θα πάρει τα σουτάκια και αν παίζουμε μαζί. Καληνύχτα, δεν μπορούμε να το δουλέψουμε αυτό. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο. Okay, σε αυτό το μάτς, είπαμε, επέβαλε το ρυθμό της. Μετά η Μπασκόνια πήγε στο Μόναχο. Και εκεί που λέμε ότι θα πονέσουν τα μάτια μας, βλέπουμε Φεστιβάλ. All-Star Game στο Μόναχο, στο BMW Arena, όπως λέγεται. 112-109 στην παράταση. Και τώρα, τι να πρωτοποιήσει για αυτό το μάτς. Δηλαδή, πραγματικά... Μπορώ να σκεφτώ, επειδή το είδα μετά εκτεταμένα στιγμιότυπα, μπορώ πραγματικά να βρω τουλάχιστον τρεις πρωταγωνιστές από κάθε ομάδα. Τρεις. Ο Ιμπάκα σίγουρα ήταν. Εντάξει. Από την Bayern είναι απίστευτος. Ο Ιμπάκα, είναι ο Φρανσίσκο, Βεβαίως. Είναι ο Λούσιτς, ο οποίος κάνει μεγάλο μάτς. Και ο Λούσιτς. Βάζω και τον Μπολμάρο μέσα, που και αυτός ήταν πολύ καλός. Και ακόμα και ο καινούριος, ο Ελάιας Χάρης, πάλι και αυτός έπαιξε καλά. Ωραία. Δεν θα τον έλεγα πρωταγωνιστή, αλλά θα έλεγα ότι έπαιξε καλά. Και από την Μπασκόνια έχουμε το Χάουαρντ, ο οποίος στο προηγούμενο μάτς έχει 1 στα 9. Τα σπάσε όλα. Και σε αυτό το μάτς έχει 7 στα 12 τρίποντα. Και αν δει κάποιος τις προσπάθειές του, από ένα σημείο και μετά είναι in the zone και δεν τον νοιάζει. Μα γενικότερα είναι. Εντάξει, ο Χάουαρντ τώρα είναι τρομερός σκόρερ, έτσι. Δηλαδή είναι. Φοβερός. Έχει πάρα πολλά skills. Φοβερός. Έτσι. Αλλά το πόσο. Λέει μόνο διάστατος είναι στο παιχνίδι. Δηλαδή, ενώ skills σαν scorer, έτσι. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Ναι. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Αυτό το μάτς δηλαδή είναι οδή στο πόσο δεν κάνει τίποτα άλλο ο Μάρκος Χάουαρντ, ο οποίος είπαμε είχε 7 στα 12 τρίποντα, 2 στα 8 δίποντα και είχε ένα λάθος και 0 σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες. Και ένα μπλοκ εναντίον του. Ούτε assist. Και ένα μπλοκ εναντίον του. Τάξε, και βγήκε με 5 φάουλ στο τέλος. Και τελείωσε το match, ενώ έχει 27 πόντους με τέτοια ποσοστά. Με 12 πιέα. Αλλά ναι, εντάξει. Αυτοί είχαν. Δηλαδή, επίσης να πούμε την Μπασκόνια ότι. Πήραν παίκτη η Μπασκόνια, by the way. Ο coach, αυτό ήθελα να πω. Ότι ο coach Ιβάνοβιτς είπε ότι με τον Κιόζα δεν πάμε πουθενά. Και έφερε τον έμπειρο. Θα πω ότι είναι 39 ετών ο Θείοντορ. Ο Θοδωρής. Ο Τζόρνταν Θείοντορ. Ο Τζόρνταν Θείοντορ, ο οποίος... Πού έπαιζε πριν ο Θείοντορ σε αυτή τη φάση της καριέρας του? Θέλω να πω ότι έπαιζε στην Ιταλία. Okay. Ή στην Ισπανία. Στη Γαλλία. Δεν θυμάμαι τώρα που θα το δω. Μα μια χαρά φαίνεται να προσαρμόζεται. Μα να σου πω κάτι, ο Θείοντορ έπαιζε χρόνια Ισπανία. Ναι. Δηλαδή, εγώ τον θυμάμαι από τη Μάλαγα να παίζει. Είναι βετεράνος. Με το που μπήκε, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Δεν χρειάζεται πάρα πολλά. Ξέρει ότι θα παίζει πολύ. Θέλω να κάνει. Τι δεν ήξερε να κάνει ο Κιόζα, αυτά θέλω να κάνεις. Έβαλε και τα ποντάκια του. Ρε, εσύ έπαιξε και 21 λεπτά, δεν ναι, 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 χαρά, μα τον πιστεύει. Πολύ... Τον πιστεύει ξεκάθαρα. Φαίνεται ότι τον πιστεύει. Εντάξει, πάντως άλλος είναι ο απόλυτος blue guy αυτής της ομάδας. Αρρώστια μου. Τα λέω κάθε εβδομάδα εδώ πέρα. Κόντι Μίλλερ Μάκιντάιρ. Καλά, εδώ Μάκιντάιρ. Ο οποίος δεν ξεκίνησε, να πούμε. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Δεν χρειαζόμαστε εμείς τέτοιες τίτλους. Δεν ξεκίνησε. Στάρτερ και τέτοια. Έπαιζε στη Γαλλία στη Λεβαλουά. Μάλιστα. Ο Θείοντορ. Ο Θείοντορ. Αλλά τώρα με καριέρα μην το συζητήσουμε. 30 ομάδες. Λοιπόν, Κόντι Μίλλερ Μάκιντάιρ, ξαναλέω. Μην αλλάζει θέμα. Όχι, ο δεν οποίος σε αυτό το match έδωσε απαντήσεις και στον αθέατο. Έχει βάλει 4 στα 4 τρίποντα. Καλά. 4 στα 4 τρίποντα. Και το σταματημένο ρολόι κάποια στιγμή δείχνει την ώρα σωστά. Λοιπόν. Μιλάμε σε ένα match το οποίο. Βάζει τον buzzer beater στο πρώτο ημίχρονο και βάζει τον buzzer beater στο δεύτερο ημίχρονο. Που αυτό μετράει. Και στέλνει στην παράταση. Δηλαδή, ο τύπος είναι. Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι είναι ο πιο clutch παίκτη στην Ευρώπη. Αυτό. Το πώς το λένε στην Αμερική, ποιο βραβείο είναι? Το Jerry West Award. Jerry, είναι το clutch. Όχι, Jerry West. Ποιο είναι το clutch award? Όποιο και να ήταν πάντως. Το Jerry West νομίζω είναι το sixth man. Ωραία. Το clutch award, όποιο και αν, όπως και αν λέγεται, όποιο ανού παίχτη και αν είναι, θα το έπαιρνε ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Μιλάμε τώρα και έχει πάντα πάρα πολύ ηρεμία, ρε παιδί μου. Δηλαδή και θα κάνει πάντα το σωστό στη σημείο. Και τώρα έβαλε τρίποντο. Ναι. Και πάντα δεν θα πιεστεί ιδιαίτερα. Θα πάρει υπό καλές προϋποθέσεις. Έχει κάνει σε αυτό το match 20 πόντους, 15 assist, 5 rebound, ένα στυλ, ένα λάθος. Μεγάλη εμφάνιση. Είναι τρομερό τώρα. Είναι αποκάλυψη. Δηλαδή ειδικά το πώς ξεκινάει τη χρονιά και πώς έχει εξελιχθεί αυτή τη στιγμή.
Έτσι. Και να πούμε ότι επίσης... 39 στο PIR. Ναι, επίσης αυτό το πράγμα είναι... έχει 28% στην Ευρωλίγα, Γιάννη. Mm. Δηλαδή αυτά τα 4 στα 4 τρίποντα τον πήγανε από το 16... από το... 14 στα 60 ναι. Στο 18 στα 64 ναι. Αυτό συνέβη okay. Θέλω να σου το πω απλά. Α, είναι ευχαριστώ Βίτωνα ναι. Και το 6 man ποιο είναι? Θα είναι του... Τέλος πάντων. Ποιο είναι το 6 man? Δεν πειράζει. Α, είναι κάποιος ο οποίος δεν ήταν 6 man αλλά του δώσαν το θυμάμαι. Ήταν λίγο περίεργο. Παρόλα αυτά ναι. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ είναι ένα δείγμα για τις ευρωπαϊκές ομάδες, ότι ρε παιδί μου, ένας... Θέλει προσαρμογή ο παίχτης. Και ότι κοιτάς έναν παίχτη και λες, τον βλέπω, είναι ψηλός, είναι γκάρντ, είναι χάλιση. Μπορεί να πασάρει, μπορεί να... αλλά δεν έχει τρίποντο. Δεν έχει σημασία. Γιατί το τρίποντο μπορεί να βρεθεί. Έτσι όπως λειτουργούν οι ομάδες, δεν χρειάζεται ο παίχτης να το φτιάξει μόνο στο τρίποντο του. Τα νούμερα που βλέπεις πολλές φορές σε κολέγια ή σε άλλες ομάδες είναι γιατί αυτός παίρνει την ευθύνη και θα κάνει και κακά σουτ γιατί μπορεί να μην είναι το σουτ του και πρέπει να σουτάρει από τρίπλες και να κάνει isolation. Όταν όμως σε μια ομάδα λειτουργεί καλά και τα σουτ τα βρίσκεις από την ομάδα, μπορεί και να είσαι πιο αυτό. Και άμα έχεις ένα καλό mid-range, μπορείς να είσαι χρήσιμος. Πάντως αυτός και έχει σίγουρα ένα καλό mid-range. Από mid-range άλλο τίποτα ο Κόντι Μίλερ. Clutch King φέτος. Clutch G είναι 100%. Σε ένα master σου λέω βάζει δύο buzzer beater. Και θα βάλει και άλλα. Ρε. Και ναι. Έχει σκοτώσει και τις δύο ελληνικές ομάδες. Δηλαδή εμείς το έχουμε νιώσει στο πετσί μας αυτό. Ναι. Όχι, τον Ολυμπιακό δεις. Ναι, ναι, ναι. Και τον Παναθηναϊκό μία φορά. Και το match όμως τώρα τι γίνεται. Πάει στην παράταση μετά από την ισοφάριση από τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Τον CMM θα μπορούσε να πω. Σωστά. Και εκεί πέρα δεν υπάρχει πλέον ο Μάρκος Χάουαρντ γιατί είχε αποβληθεί με φάουλ. Ναι. Και δεν πήγε καλά. Υπάρχει για ο Βάνια Μαρίνκοβιτς. Ναι, ο Μαρίνκοβιτς του κράτησε στην παράταση. Μπράβο, έχει βάλει δύο σωτέ με τα τρίποντα. Ναι, που ναι. Δεν έχει ξεκινήσει και αυτός καλά. Αλλά από ένα σημείο και μετά παίρνει φωτιά και αρχίζει και τα βάζει όλα. Mm-hmm. Δηλαδή νομίζω ξεκίνησε 0 στα 2, 0 στα 3 και μετά έχει 4 στα 5, ξέρω εγώ. Ο Κωστέλο, ο οποίος στην παράταση δεν ήταν καλός. Αλλά και αυτός ήταν από τους διακριθέντες στην κανονική διάρκεια. Ναι, ναι, ναι. Και ο Μονέκη σε χαμηλή πτήση για τα δεδομένα του. Γιατί... Πολύ λίγες προσπάθειες. Ναι, ήταν το match τέτοιο. Δηλαδή το match πήγε. Για να... Επειδή... Το Ibaka effect. Και δεν είναι μόνο το Ibaka effect, είναι ότι αυτοί τι κάνανε. Τρώγαν καλάθι. Πάσα, layup. Ναι. Δηλαδή παίζανε με το που τρώγανε καλάθι Μπασκόνια. Ήταν εντολή από ό,τι καταλάβα. Γιατί έβλεπα και τον Ιβάνοβιτς να τους φωνάζει τρέξτε. Οπότε αυτοί λέγανε με το που φάμε καλάθι δεν έχουν επιστροφές. Το είχαν δει στο scouting. Και σκοράρετε κατευθείαν. Με το που βάλουν καλάθι πηγαίνετε να τους βάλετε καλάθι στον ενδιασμό. Α, πούμε φίλε όμως, ο Μονέκη αυτό δεν είναι το παιχνίδι του. Αν είσαι όμως, ναι, αλλά αν είσαι στον ψηλό και είσαι. Κατάλαβες. Αν είσαι αυτός που παλεύει για το rebound. Ναι, ναι, ναι. Άμα πάσα ναι. Μπροστά, λέει up. Δεν έχεις προλάβει να γυρίσεις. Έβαλε και αυτός όμως τον ενδιασμό. Δεν ήταν ότι δεν έβαλε. Σαν τρέιλερ βέβαια. Πάντως ο Όπστ. Για άλλο ένα παιχνίδι έχασε σούτ κρίσιμο. Δεν του τύχησε, αλλά. Έχασε. Βασικά του τύχησε στην κανονική διάρκεια. Ακριβώς. Στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού που το χάνει πάλι. Δηλαδή, δεν θυμάμαι φέτος να έχει βάλει μεγάλο σούτ. Πάντα τα παίρνει τα μεγάλα σούτ. Ναι. Τη Μπάγερν ο Όπ. Ισχύει. Και πάντα τα χάνει φέτος. Ισχύει. Δηλαδή ό,τι δεν γίνεται στην Γερμανία που τα βάζει πάντα. Δηλαδή δεν ξέρω, είναι σαν να. Σαν να τα βάζει πάντα. Στην εθνική Γερμανία, όποτε θα πάρει το μεγάλο σου, θα το βάλει. Ναι, δηλαδή είναι απίστευτο το πράγμα. Στην Μπάγκερ δεν τα βάζει με τίποτα. Βέβαια, το μάτς που όπως είπες δεν του στήχησε. Όχι, γιατί ήταν εκεί στο τέλος του αγώνα ο Νίκ Βάλερ Μπαμπ, ο οποίος αυτός έβαλε το κρίσιμο τρίποντο και ήταν και αυτός που ουσιαστικά δικαίωσε το ρίσκο που πήρανε μετά, γιατί μετά παίξαν άμυνα. Ναι, ναι, ναι. Δεν κάναν το γνωστό φάουλ για να πάνε για δύο κτλ. Βέβαια, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, θα ήταν λίγο παράλογο να κάνουν αυτό το πράγμα γιατί ήταν λίγο NBA. Οπότε θα ήταν εκτός κλίματος. Να σου πω, η Βαλένθια πάντως από εκεί που έρχονταν μεγάλη νίκη, έφαγε τα μούτρα της στο Βελιγράδι. Κάπου θα κέρδιζε και ο Ερυθρός μου. Δηλαδή, επέστρεψε και ο Μήλος. Επέστρεψε και ο Νέντοβιτς. Και ο Νέντοβιτς, ο οποίος έχει κάνει όργια. Επέστρεψε και ο Νέντοβιτς. Εντάξει, και ο Ερυθρός Αστέρας δεν θα πάει για παραπάνω. Αλλά πιστεύω, αλλά θα είναι μια ομάδα η οποία θα κάνει ζημιές σε αυτούς που θέλουν να πάνε παραπάνω. Αν δεν την υπολογίσεις και αν πας χαλαρός και τα λοιπά, ειδικά στην έδρα του θα είναι πρόβλημα. Θα είναι πρόβλημα. Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω. Πολομπόι ανανεώθηκε.
του κάναμε συμβόλαιο μέχρι το 26. Ναι, και νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει. Διάβασα κάτσε. Τον ανανεώνουν, τον ανταμείβουν για την εξαιρετική του χρονιά και αυτός τους απαντάει με ένα 15 λεπτά 0 πόντους. Εντάξει, συμβαίνουν. Συμβαίνουν αυτά. Αλλά άκουσα ότι και για τον. Έχουν αρχίσει πλέον οι συζητήσεις γενικά στην Ευρώπη. Δηλαδή και για τον Πίτερς άκουσα ότι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για ανανέωση παύλα επέκταση. Εκεί τώρα υπάρχει ένα θεματάκι, ρε φίλε. Γιατί δεν το έκανα πριν. Τι υπάρχει. Και ο Ολυμπιακός υποτίθεται ακούει, βλέπει, έχει ανοίξει τα αυτιά του, τις κεραίες του κτλ. Τι γίνεται με τον Σάσα στο NBA. Υπάρχει ένα θεματάκι εκεί πέρα. Και αυτός μπορεί να είναι και ο λόγος που δεν ανανεώνεται ακόμα. Ακούει ο DJ Ρίκο εκεί πέρα και. Σάσα στο NBA. Σηκώθηκαν και δικές του κεραίες. Είναι τραυματίας τώρα γι' αυτό. Δεν τον βλέπει γι' αυτό. Αλλά νομίζω ότι αυτός πρέπει να είναι και ένας λόγος που δεν τον έχουν ανανεώσει ακόμα. Έχουν μιλήσει πάντως. Δηλαδή ακούστηκε ότι έχουν γίνει κουβέντες, έχουν ξεκινήσει κουβέντες και φαντάζομαι και με τον Γκάνα θα ξεκινήσουν κουβέντες γιατί είναι στην ίδια φάση. Σίγουρα. Και μετά από αυτή την εμφάνιση. Αλλά μήπως να μην τον ανανεώσουν γιατί άμα υπάρχει μπολομπόι effect. Μην κάνει και ο Κάναν κανένα μηδέν στα. Κατάλαβε. What? Το χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, κάτι άλλο που είδες έτσι που να σου κέντρισε το ενδιαφέρον. Είχαμε και τη Φενέρ που πέρασε άνετα εκεί πέρα από την. Αυτό το μάτς ήταν λίγο περίεργο. Δηλαδή εκεί πέρα σε αυτό το μάτς περισσότερο είδα πράγματα. Μεγάλος Μάικ Σκότ επίσης. Καλά, αυτό θα το πούμε και αυτό. Κάθε εβδομάδα μπορεί να ξεκινάμε με ένα. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο έκανε ο Μάικ Σκότ στο πρώτο ημίχρονο βασικά δεν μπορούσε να το σταματήσει η Φενέρ Μπαχτσέ. Θα μου πεις δεν έχει και τους παίχτες. Αλλά γιατί λείπουν όλοι τα τεσσάρια. Αλλά στο πρώτο ημίχρονο φαινόταν σαν να μην έχει αντίπαλο ο Σκότ. Στο δεύτερο ημίχρονο τίποτα. Προσγειώθηκε όπως και όλη η ομάδα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι ξεκινήσαμε σαν Φενέρ Μπαχτσέ με Τσανλή Παπαγιάννη. Παίξαμε με τέτοια μπάλα. Και το κρατήσαμε, δηλαδή παίξαμε αρκετά. Και το άλλο μας σχήμα ήταν το Motley Noir. Okay. Ο Noir έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Συνεργάστηκε πάρα πολύ καλά με τον Καλάθη, ο οποίος μοίραζε assist με τα κουνάκια, με όπως θες. Δηλαδή δεν τον η άμυνα της Βαλένθια, της Βιλερμπάν, δεν τον περιόρισε στο δημιουργικό κομμάτι. Και συνεργάστηκε πάρα πολύ καλά με τον Noir, όπως τέλειωνε αλλιούπ, έκανε τάπες, έκανε αλλοιώσεις. Blocks, κλεψίματα, τρίπλα. Πολύ, σαν να προσαρμόστηκε. Γενικά βλέπω ότι ήταν ένα βράδυ που όλοι έτσι, οι νεοποκτηθείς πήγαν πολύ καλά. Σωστά. Και μας δώσανε και λόγο να τους αναφέρουμε γιατί δεν τους είχαμε αναφέρει όλους. Έτσι, και ο Θείοντορ που λέγαμε πριν. Ο Θείοντορ καλός. Wilbekin βασικά το γύρισε. Μαζί με αυτή την πεντάδα με Motley και Noir. Και Καλάθι. Ναι, ναι. Λοιπόν. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε σχετικά με τα που έχουν γίνει, νομίζω. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι θα μας δώσει η διαβολοβδομάδα την αντιπούμε την επόμενη εβδομάδα ουσιαστικά. Γιατί έχουμε ακόμα δύο μάτς Παναθηναϊκού που εκεί θα έχει ψωμί. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός παίζει με την Αρμάνη σήμερα. Σωστά. Και την Παρασκευή με την Ζαλγκύρη στη Ζαλγκύρου Αρίνα. Σωστά. By the way, Ζαλγκύρου Αρίνα, η οποία θα είναι full sold out για 27ο παιχνίδι και τέτοιο. Ανακοίνωσε χθες δηλαδή ότι θα είναι sold out με τον Ολυμπιακό που είναι μετά από ένα μήνα το match. Πρώτη του Μάρτη. Αυτή κάθε χρόνο sold out νομίζω όλα τα εντός. Δηλαδή ναι, να έχει φέτος, μπορεί φέτος να μην έκανε sold out η Ζαλγκύριο Αρίνα, μου κάνει εντύπωση. Όχι, από πέρσι είναι. Από πέρσι είναι, σου λέω. Ναι, ναι, ναι. Από τη δεύτερη αγωνιστική νομίζω του περσινού παραδείγματος. Και δίκαιο γιατί το έχουν ανέβει κιόλας λίγο. Ο Παναθηναϊκός που παίζει με την Αρμάνη και βγαίνει ο Μεσίνα. Κλασικό έτσι mind games ο Παναθηναϊκός δείχνει ανίκη του στο παρκέ και τα λοιπά και ξέρεις προσπαθούμε να τους ανεβάσουμε τους άλλους για να βγήκε και ο Λαμόνικα, βγήκε και έκανε, έδωσε ένα respect στον Παναθηναϊκό όσον αφορά στην έδρα ότι το ΆΚΑ ήταν ένα από τα πιο δύσκολα γήπεδα να σφυρίξεις, μερικές φορές δεν μπορούσαμε να σφυρίξουμε, δεν ακουγόμασταν κτλ. Okay. Τι αυτό θέλει να πει, δεν ξέρω. Πάντως υπήρχε και άλλο ένα δεσουδάκι με τον Μπάνκι. Που κέρδισε στην Ιταλία το παιχνίδι, στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Σωστά. Και βγαίνει και λέει ότι αυτό το φορμάτ σκοτώνει το μπάσκετ, τους παίχτες μας. Ναι. Πολύ δύσκολο τέλος πάντων. Και ουσιαστικά έτσι, με όλο το σεβασμό του Mike James, ίσως και του λέει: Coach, εκτιμώ, σε αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά. Δεν αν κάνεις δουλίτσα, μπορείς να ανταπεξέλθεις. Όλα γίνονται στην off-season ουσιαστικά. Λέει, προετοιμάζεις το σώμα σου λέει, για να μπορείς να ανταπεξέλθεις σε αυτό
το επενδυτικό πρόγραμμα και βγήκε μετά. Και το κερασάκι στην τούρτα ήταν. Ο DPG. Ο DPG. Που λέει για αυτού αγαπάω. Ένα από του πολλού λόγου αγαπάω. Το work ethic σου. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Έχουμε το τέλος της 24ης αγωνιστικής με 4 μάτς. Ζαλγκίρις Εφές στις 8. Okay. Ωραίο. Okay. Μονακό Παρτίζαν στις 8. Πολύ ωραίο. Τούμπανο. Παναθηναϊκός Αρμάνι στις 9 και 4. Πολύ ωραίο. Και Μπαρτσελώνα Βίρτους ωραιότατος στις 9.30. Ωραία αγωνιστική. Φοβερή αγωνιστική σήμερα. Αχαρά. Και την επόμενη αγωνιστική έχουμε. Λιγότερο ωραία παιχνίδια. Το πρώτο leg είναι Άλμπα Βαλένθια. Μπασκόνια Μακάμπι 117-108. Δεν λέω ποιος θα κερδίσει. Λέω το σκορ πώς θα πάει. Μπάγερν Ολυμπιακός εκτός. Πολύ κρίσιμο μας για τον Ολυμπιακό. Οπωσδήποτε νίκη θέλει. Πολύ. Και Ρεάλ Βιλερμπάν. Εκεί πέρα να κάνουμε. Ρεάλ Βιλερμπάν, σκληρό. Και μετά έχουμε Εφές Αρμάνι Ζαλγκίρις Παναθηναϊκός. Ερυθρός Μπαρτσελώνα. Βίρτους Παρτίζαν. Και Μονακό Φενέρ. Ωραίο πάλι το δεύτερο leg. Μπράβο, ναι. Τι μας τα κάνουν αυτά στο πρώτο leg. Την Πέμπτη έχουν... θα είναι. Στην Πέμπτη ρεπό. Δεν θα ασχοληθούμε με τα μάτς καθόλου. Εκτός τον Ολυμπιακό. Αυτά. Αυτοί είμαστε. Μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Like and subscribe. Και πάμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.